έχετε το λόγο μου ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ως Στέφανος προσωπικά και ως εξωματική αντιπολίτευση θεσμικά, θα το κάνουμε μέχρι τέλος. Μέχρι να υπάρχει πλήρη δικαιοσύνη για εσάς. Όσο χρειαστεί. Χρόνια, χρόνια. Όσο χρειαστεί. Δεν υπάρχει εδώ πέρα μερική δικαιοσύνη, κάποια δικαιοσύνη. Μέχρι τέλος. Είμαστε δίπλα σας. Δεν είστε μόνοι σας. Δυστυχώς είμαστε. Θα σας ακούσω λεπτομερώς. Απλά να ξέρετε τουλάχιστον έχετε ένα άτομο, μια ψυχή εδώ πέρα δίπλα σας. Λόγος που ήταν λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι ότι μέσα τα δικά στα μάτια, όπως γνωρίζουμε, μας σχετίζεται. Τα μάτια σας βλέπουμε την ελπίδα του Σάββατο. Όταν λέω ελπίδα, εννοώ ότι περάσαμε 8 μήνες. Έτσι από 8 μήνες, χαθήκαν 17 ψυχές. Ένα παιδί είχαν παλεύει. Δεν τον κάνω δεκάδες, από 10 άτομα με πολλά χειρουργία. Στη φυλακή 2 άτομα. 27 άτομα από τις σήμερες 7-47 που σε έκανε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλοι έξω. Όλοι έχουν βρει τα λεφτά και είναι και 60.000 που είναι αποζημίωση για να βγουν έξω. Δεν θέλω να φέρνω χαρτί και θα ήθελα τα κανάλια για πρώτη φορά να το παίξουν. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Το χαρτί αυτό γράφει εδώ με τον εγκληματία Σαθμάκη, τον Βασίλη Σαμαρά. Είχε κάνει αίτηση για εγκύκλιο, η οποία έλεγε 24/12/2019. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020, τον κόβουνε. Δεν πληρεί καμία προπαίθηση. Όχι μόνο ηλικιακά, ούτε βάση πτυχίων.